Χαίρετε συνέλληνες. Η υγεία του πλανήτη μας και του περιβάλλοντός μας έχει καταστραφεί σε τέτοιο βαθμό που τα σημάδια πλέον είναι εμφανές από όλους. Όσο δεν αντιδράσει έναν άνθρωπο σε όλα αυτά τα σημάδια που τα βιώνεις πλέον, τόσο τα μοιάσματα που έχουν παρισφρήσει στον πλανήτη μας και σε όλες τις θέσεις κλειδιά θα συνεχίσουν το καταστροφικό τους έργο. Παρόλο που όλοι μιλούν για τη δική σου υγεία, δεν δίνουν δεκάρα για την υγεία του πλανήτη και του όλου περιβάλλοντος. Το οποίο δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις και αντιλαμβάνεσαι με τις πέντε αισθήσεις σου. Αλήθεια! Πώς μπορεί κάποιος να μιλήσει για την υγεία του σε ένα πλανήτη μολυσμένο με χημικά και πυρηνικά απόβλητα και χιλιάδες άλλες αποστατικές τεχνικές που χρησιμοποιούν όλοι αυτοί οι αποστατικοί καθεστωτικοί μηχανισμοί που διοικούν σήμερα τον πλανήτη μας και μολύνουν και σκοτώνουν όποιο δημιούργημα διαμένει σε αυτόν. Από τον άνθρωπο μέχρι και όλα τα δημιουργήματα της αρχικής δημιουργίας. Πώς είναι δυνατόν να μιλήσει οποιοδήποτε για ίαση και υγεία, εάν δεν εξοικειάνει το όλο περιβάλλον και τον πλανήτη. Τα ερωτήματα αυτά δεν είναι ακαδημαϊκά. Είναι η ώρα όλοι οι άνθρωποι να νοήσουν και να ταθούν πολύ συγκεκριμένα σε ένα και μοναδικό στόχο και σκοπό. Να επαναφέρουν την υγεία του πλανήτη που διαμένουν, που είναι ο οίκος τους, που παρέχει τα πάντα με αφθονία, ό,τι χρειάζεται ο άνθρωπος, αλλά και όλα τα δημιουργήματα και τα πλάσματα για να βιώσουν. Από τον ενώ μέχρι και όλα τα τρόφιμα που παρέχει ο πλανήτης, ο δικός μας, με αφθονία, προς όλους και για όλους. Ειδικά το βασικότερο αγαθό που παρέχει ο πλανήτης μας γαία δίμητρα είναι το νερό, το οποίο εάν στο στερήσει κάποιος θα αποβιώσει σε μια εβδομάδα. Και οι αποστάτες το πουλάνε και οι κυβερνώντες αγοράζουν τις πηγές μας. Από πού και ως πού. Τις αγοράζουν με ποιο δικαίωμα τις πουλά κάποιος αυτές τις πηγές. Οι πηγές είναι όλων μας. Μήπως για να σε δηλητηριάσουν μέσω αυτού. Μέσω του νερού δηλαδή. Μήπως. Αν δεν σου στερήσουν το οξυγόνο, αποβιώνεις άμεσα. Σε λίγο θα στο χρεώσω γι' αυτό. Μιλάς για υγεία άνθρωπε. Λες, η υγεία να τα τσουπλήσει το ποτήρι, ε. Να έχουμε την υγειά μας, λες, ε. Πώς όμως να έχεις υγεία. Σε ένα άρρωστο δηλητηριασμένο περιβάλλον, με δηλητηριασμένο νερό που υπάρχει παντού. Σε ό,τι πίνεις και σε ό,τι τρως. Ο μόνος τρόπος για να ελευθερωθείς από αυτό το άρρωστο τοξικό περιβάλλον είναι να δημιουργήσεις εσύ την πολιτεία σου, όπου όλα θα είναι απόλυτα ελεγχόμενα από εσένα, τον άνθρωπο, ώστε να μην μπορεί κανένας αποστάτης να μολύνει ξανά το νερό σου, το περιβάλλον σου, τον αέρα που αναπνέεις εσύ και όλα τα δημιουργήματα, αλλά και τα πλάσματα, ακόμη και τα υβρίδια. Διότι όλα στον πλανήτη μας αναπνέουν και πίνουν νερό, το ίδιο νερό με σένα, τον ίδιο αέρα με σένα. Και αν εσύ αποβιώσεις, θα αποβιώσω και αυτά μαζί σου. Εσύ όμως άνθρωπε, είσαι νοήμονών και έχεις βούληση. Και για να δημιουργήσεις την πολιτεία σου, πρέπει να το κάνεις με ελεύθερη βούληση. Και να θέλουν όλοι οι άνθρωποι ακριβώς το ίδιο με σένα. Δηλαδή να βιώνουν και να ζουν με αυθονία, με αρετή, με δικαιοσύνη, με ισότητα, με λογική. Δηλαδή με όλες τις αξίες που έχεις εσύ δημιουργηθεί. Που δεν είναι άλλες από τις ολύμπιες δημιουργικές δυνάμεις που σε δημιούργησαν άνθρωποι. Με βάση αυτό λοιπόν, όλοι οι άνθρωποι και κυρίως όσοι ασχολούνται με την υγεία των ανθρώπων, το δημιουργημά του και των πλασμάτων, αλλά και αυτοί που λένε ότι είναι οικολόγοι, καλό θα είναι να μελετήσουν τον όργο της υγείας που έχει γιώσει ο Έλλην άνθρωπος Αρτέμις Όρας, που το καθεστώς προσπαθεί να τον λιδωρήσει, τον φυλάκισε άδικα και χρησιμοποιεί διάφορες αποστατικές καθεστωτικές τεχνικές, επειδή μας είπε την αλήθεια, που όλοι αυτοί οι αποστατικοί μηχανισμοί ήθελαν να την κρατήσουν κρυφή την αλήθεια, για να μας χρησιμοποιούν εμάς τους ανθρώπους ως δούλους τους, κλέβοντας όλη την αυθονία που είναι δική μας, μέσα στην άπειρη δημιουργία μας. Ακούστε με προσοχή τον όρκο της υγείας, τον έχω εδώ, και εννοήστε κάθε λέξη του εψυχωμένου λόγου που ήρθε από πολύ μακριά. Ο άνθρωπος
είναι ενταγμένος στο κοσμικό περιβάλλον ορατό και αόρατο ως αναπόσπαστο μέρος του. Η δυναμική λειτουργική ισορροπία και αρμονία του συνολικού περιβάλλοντος, υλικού και ενεργειακού, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο άνθρωπος, είναι η υγεία. Όταν η ύλη του ανθρώπου βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με την αρμονική λειτουργία της ύλης του φυσικού περιβάλλοντος και η ενέργεια του ανθρώπου βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με την αρμονική λειτουργία του ενεργειακού περιβάλλοντος, τότε άνθρωπος και περιβάλλον απολαμβάνουν υγείας. Οι άνθρωποι είναι υγιείς όταν λειτουργούν ως αδιάσπαστο υλοενεργειακό όρο με το συνολικό περιβάλλον τους σε απόλυτη ισορροπία και αρμονία. Η διατάραξη αυτής ακριβώς της αρμονικά ισορροπημένης λειτουργίας είναι η αιτία απώλειας της υγείας και πρόκλησης ασθενειών, οι οποίες εκδηλώνονται με διαφορετικούς τρόπους και επίπεδα: κυταρικό, οργανικό, ενεργειακό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό, οι οποίες επηρεάζουν άνθρωπο και περιβάλλον ταυτόχρονα. Ενώ ο άνθρωπος και το περιβάλλον δημιουργήθηκαν από τους θεούς δημιουργούς στην άνωση υγιή δόμηση της νομοτέλειας, με ανθρώπινες παρεμβάσεις, αποστασίες, προδοσίες, ανταλλαγές, περιέργειες, μεταλλάξεις, κλωνοποιήσεις, διατάραξαν την ισορροπία και την αρμονία. Η συνέπεια αυτής της διατάραξης ήταν να εμφανιστούν ανθρώπινης παραγωγής ασθένειες και νόση, οι οποίες προσβάλλουν τον ίδιο καθώς και το περιβάλλον του. Είναι ύβρις κατά της φυσιολογίας του ανθρώπου, της ίδιας της ύπαρξής του και της πατρώας ουσίας του, η απώλεια της υγείας και η διαβίωσή του με ασθένειες και νόσους του σώματός του, στο υλικό και στο ενεργειακό του μέρος. Ως ελληνάνθρωπος, ορκίζομαι ως άνθρωπος της Θείας Δημιουργίας, εντός της νομοτέλειας, ως πραγματικός άνθρωπος των 12 μερών, δημιούργημα των Θεών Δημιουργών και πολεμιστής υγείας, όλα τα φυτά του περιβάλλοντός μου να βρίσκονται πάντα στη φυσική νομοτελειακή τους θέση, έτσι όπως η δημιουργία τα όρισε να βρίσκονται. Ότι δεν θα επιτρέψω καμία παρέμβαση, καμία μετάλλαξη, καμία τροποποίηση, καμία αλλαγή στη φυσική δομή των σπόρων που φέρουν τη θεία ενέργεια της γονιμότητας. Ότι θα επιβάλλω τους θείους κανόνες της νομοτέλειας για τη χλωρίδα που εντάσσεται μέσα σε αυτήν. Ορκίζομαι ως άνθρωπος της Θείας Δημιουργίας, εντός της νομοτέλειας και πολεμιστής υγείας, όλα τα έμβια όντα του περιβάλλοντός μου να βρίσκονται πάντα στη φυσική νομοτελειακή τους θέση, έτσι όπως η δημιουργία τα όρισε να βρίσκονται. Ότι δεν θα επιτρέψω καμία γενετική παρέμβαση, καμία μετάλλαξη, καμιά τροποποίηση, καμία αλλαγή στη φυσιολογία τους, στη φυσική τους θέση, εντός του περιβάλλοντος, στη διατροφική αλυσίδα που αποτελούν μέρος της, με απόλυτο σεβασμό για κάθε έμβια ύπαρξη, εντός της νομοτέλειας και ό,τι ανήκει σε αυτήν. Ορκίζομαι ως άνθρωπος της Θείας Δημιουργίας, εντός της νομοτέλειας και πολεμιστής υγείας, ότι θα προστατεύω το είδωρ, το κύριο συστατικό του πλανήτη, όλου του γήινου περιβάλλοντος, φυτικού και ζωικού και κάθε έμβιο όντως, το συστατικό που μεταφέρει τη ζωογόνο του δύναμη σε ολόκληρη την υλική πλανητική δημιουργία και την ενοποιεί διαπερνώντας διαμέσου των υδροφόρων αγκείων, που είναι το φυτικό, ζωικό και αδρανές περιβάλλον, με κάθε ροή του, επίγεια και υπόγεια. Το συστατικό που μεταφέρει και προσφέρει σε κάθε μορφή ύλης και ύπαρξης αυτό που χρειάζεται από πολύτιμες ενώσεις, στοιχεία, ενέργεια και μνήμη. Ορκίζομαι ως άνθρωπος της Θείας Δημιουργίας, εντός της νομοτέλειας και πολεμιστής υγείας, ότι θα προστατεύω το είδωρ, το κύριο συστατικό του σαρκίου μου και του περιβάλλοντός μου, ώστε να λαμβάνεται από τους ανθρώπους, τα ζώα και τα φυτά, στην ακριβή φυσιολογία του, χωρίς κανένα πρόσθετο στοιχείο ή ένωση,
χωρίς καμία ενεργειακή παρέμβαση, αποδίδοντας απόλυτο σεβασμό, όπως έκαναν και οι πρόγονοί μου, οι οποίοι προκειμένου να περάσουν ποταμό, έπρεπε πρώτα να καθαρθούν σωματικά. Δεν θα επιτρέψω ποτέ αυτή η συμπαντική ύλη να γίνει αντικείμενο συμφέροντος εμπορικό άσκοπης χρήσης, να χρησιμοποιείται με ασέβεια για οποιονδήποτε λόγο σε οποιαδήποτε μορφή της. Ορκίζομαι ως άνθρωπος της Θείας Δημιουργίας, εντός της νομοτέλειας και πολεμιστής υγείας, ότι θα προστατεύω το είδος της θάλασσας που φέρει το σπέρμα της γέας και είναι η απέραντη συμπατική μνήμη όλων των συμπατικών και κοσμικών ενεργειών, απαραίτητες για την νομοτελειακή λειτουργία του πλανήτη μας, από κάθε ανθρώπινη παρέμβαση, από την έκχυση δηλητηρίων, αποβλήτων, απορριμμάτων, λιμάτων, χημικών συσκευασμάτων, καθώς και από κάθε ενεργειακή παρέμβαση με συχνότητες εχαράξεις από μαγκανίες μαγείες και από στατικές μεθόδους και τελετές. Ορκίζομαι ως άνθρωπος της Θείας Δημιουργίας, εντός της νομοτέλειας και πολεμιστής υγείας, ότι θα προστατεύω την χθόνα από κάθε ανθρώπινη παρέμβαση, έχηση δηλητηρίων, αποβλήτων, απορριμμάτων, λιμάτων, χημικών σκευασμάτων, τα οποία θα μεταδοθούν μέσω της διατροφικής αλυσίδας σε ολόκληρο το περιβάλλον, ζωικό και φυτικό και στον άνθρωπο, καθώς και από κάθε ενεργειακή παρέμβαση. Ορκίζομαι ως άνθρωπος της Θείας Δημιουργίας, εντός της νομοτέλειας και πολεμιστής υγείας, να προστατεύω τον αέρα που αναπνέω εγώ, όπως και ό,τι αποτελεί πανίδα και χλωρίδα του πλανήτη Γαία, τον αέρα που περιέχει τη συνδετική ουσία των πάντων, το είδωρ σε αέρια μορφή και το εναποθέτει στο περιβάλλον ακολούθως ως συμπίκνωμα. Ορκίζομαι ως άνθρωπος της Θείας Δημιουργίας, εντός της νομοτέλειας και πολεμιστής υγείας, να προστατεύω τους ανθρώπους από κάθε ανθρώπινη παρέμβαση στο σαρκικό τους μέρος, από εμβόλια, από σκευάσματα και μεθόδους εκτός φυσιολογίας του ανθρώπου, όπως και ολόκληρο το περιβάλλον μου. Ορκίζομαι ως άνθρωπος της Θείας Δημιουργίας, εντός της νομοτέλειας και πολεμιστής υγείας, να προστατεύω τους ανθρώπους από κάθε ανθρώπινη παρέμβαση στο ενεργειακό μέρος των 11 μελών του σώματός του, από κάθε δοξασία, διδαχή αναπόδεικτη, ιδεολογήματα, δόγματα και οποιαδήποτε διαφορετική παρέμβαση στο αόρατο περιβάλλον. Ορκίζομαι ως άνθρωπος της Θείας Δημιουργίας, εντός της νομοτέλειας και πολεμιστής υγείας, να μάχομαι με την μέγιστη δύναμή μου για την καθιέρωση των Ελλάδιων Πρωτοκόλων και την Ελλήνων Πολιτεία, που αποτελεί τη θεμελίωση της υγείας του ανθρώπου και ολόκληρου του πλανητικού περιβάλλοντος. Ορκίζομαι ως άνθρωπος της Θείας Δημιουργίας, εντός της νομοτέλειας και πολεμιστής υγείας, να μάχομαι μέχρι τέλος της αποστολής μου, με τη μέγιστη δύναμή μου, για την εξισορρόπηση όλων των λειτουργιών του περιβάλλοντός μου, ορατού και αοράτου, έως την πλήρη αρμονία με την νομοτελειακή βάση του ιερού σχεδίου της δημιουργίας. Ορκίζομαι και καταγράφω και σφραγίζω στο δικό μου το είδωρ, στο είδωρ της ύπαρξής μου και στο είδωρ του περιβάλλοντός μου, που είμαι αναπόσπαστο μέρος του, ότι θα προστατεύω πάντα όλη την υγεία του πλανήτη, την υγεία του περιβάλλοντος, ζωικού και φυτικού, ορατού και αοράτου και ό,τι περιλαμβάνεται εντός αυτού, προστατεύοντας έτσι τη δική μου υγεία και την υγεία όλων των ανθρώπων της δικής μου πατρόνας ουσίας. Ορκίζομαι ως πολεμιστής της υγείας και ως πολεμιστής του περιβάλλοντος σε αυτό που με ενέταξαν οι Ελλάνοι, οι δημιουργοί μου, στο είδωρ της αρχής και του τέλους της εσάρκωσής μου, ότι θα δώσω τα μέγιστα, ακόμη και τη ζωή μου για την υγεία, σε οτιδήποτε περιλαμβάνεται στον αέρα της χθόνας και σε ό,τι είναι πάνω από αυτήν, για ό,τι είναι επί αυτής και για ό,τι είναι μέσα σε αυτήν.
Θα αγωνιστώ συνειδητά με τη μέγιστη δύναμή μου για την αποκατάσταση της υγείας σε όλα τα επίπεδα, ορατά και αόρατα, ώστε να λειτουργούν με ισορροπία και αρμονία μέσα στην ομοτελειακή βάση του σχεδίου της αρχικής δημιουργίας. Ορκίζομαι στο είδωλο που είναι η ίδια η ύπαρξή μου, ότι θα επαναφέρω την υγεία στον πλανήτη, που σημαίνει την υγεία της ίδιας μου της ύπαρξης. Ορκίζομαι στην ομοτελειακή εχάραξη του ύδατός μου, που έγινε με τον όρκο μου αυτόν, ως πολεμιστής για την υγεία του περιβάλλοντός μου. Όσο θα είμαι μέσα στον όρκο μου αυτόν, τίποτα απολύτως δεν θα μπορεί να προσβάλλει την υγεία μου. Αν παραβώ τον όρκο μου αυτόν, η εχάραξη του υδατός μου να το προσβάλλει η ίδια με ό,τι ασθένεια, με ό,τι νόσο και ό,τι παρέμβαση επέτρεψα συνειδητά να υπάρχει στο περιβάλλον μου. ΑΙΡ! 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 Αυτό συνέβαινε, είναι ο όρκος της υγείας. Αυτό είναι ο όρκος που θα έπρεπε και πρέπει όλοι οι άνθρωποι πραγματικά να τον διαβάσουν, να τον μελετήσουν, να τον εχαράξουν και να κάνουν πράξη ό,τι λέει εκεί μέσα. Ό,τι λέει μέσα αυτός ο όρκος είναι αυτό που θα εφαρμοστεί στην Ελλήνων πολιτεία την οποία δημιουργούμε σήμερα. Όλοι οι Ελλάδοι πολεμιστές πρέπει να δώσουν αυτόν τον ιερό όρκο της υγείας, να τον εφαρμόσουν πλήρως, να τον μεταλαμβαδεύσουν, να τον μάθουν όλοι. Όλοι οι άνθρωποι, σε ολόκληρο τον πλανήτη, και όλοι μαζί πραγματικά να κάνουμε αυτό που πρέπει. Δύναμη φως.